Hello there, Darth Bully Maguire Extra Large Version. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά κι εγώ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο Banlist Meme Review. Πώς να το ονομάσω τώρα, να μην φανεί ότι ξανακλεύω φάρφα. Fuck. Banlist Rewind. Χα? Πώς σας φάνηκε? Ναι, okay, πάμε στο comedy, το οποίο apparently έχετε ανάγκη από μένα. Ναι ρε φίλε, πώς θα κάτσω εγώ να κοιμηθώ σαν άνθρωπος άμα δεν δω Vast Gaming? Τέσπα, απλά πάμε. VFD, μετά το ban αυτής της εμπεδικής κάρτας θα έλεγα. Νιώθω ότι αφού έφαγε ban λοιπόν αυτή η κάρτα, νιώθω πως δεν πέρασε σίγουρα απαρατήρητο από το community. Είμαστε ακόμα στο εξής section, please. Μην μου πεις ότι κρατήσαν τον VFD. Πούλο! Πούλο VFD! Yes! Oh my god, finally! It's been like 3-4 months, dude, are you serious? VFD! Banned! Let's go! Fuck that card! Eat my ass, you son of a bitch! You stink! I don't! Yeah! Πραγματικά, πραγματικά, guys, εγώ προσωπικά είμαι υπερβολικά χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή, είναι, πώς να το εξηγήσω, είναι σαν να επιτρέπεται ξανά το Yu-Gi-Oh! Λες και βγήκε το Yu-Gi-Oh! Από την banlist. Γιατί πραγματικά, όσοι θεωρούσαν ότι παίζανε Yu-Gi-Oh! Σε ένα format όπου αν κατέβαζες VFD απλά ανήκαγες, ξανασκέψου το, man. Seriously. Μια άλλη κάρτα με παρόμοιο effect με το VFD, η οποία έφαγε ban, είναι ο Zexal, ο Utopic S0 à la crème. Αυτό έγινε ουσιαστικά επειδή η Konami αποφάσισε ότι το Yu-Gi-Oh! Zexal είναι το χειρότερο spin-off που έχει βγάλει ποτέ το Yu-Gi-Oh! Jokes apart, καλά έκανε που έφυγε. Έτσι, δεν είναι ότι άρεσε σε κάποιον αυτή η κάρτα. Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν τη θεωρούσα πολύ consistent. Δηλαδή, εντάξει, την παίζανε, ξέρω εγώ, γκουρού players και κάποια Eldritch variants, αλλά εντάξει, δεν ήταν και κάτι τόσο high impact. Απ' την άλλη, έσπαγε αρχίδια, ρε φίλε, και πάλι καλά που έφαγε ban, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Και η τελευταία κάρτα, guys, που έφαγε ban, μαλάκες. Δεν θα ήθελα να είμαι ABC player, πραγματικά, δηλαδή, ένας θεός ξέρει τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά κιόλας είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύει ότι δεν αξίζει καν να φάει ban ο Union Carrier απλά επειδή τα Drytron κουμπώνανε τον, πώς το λένε, τον Don Knight και απλά έκανε full σμπέρι αλλά άλλη μία. Too much. Αλλά guys, η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Επιτέλους έγινε limited η Cyber Angel Benten. Η Cyber Angel Benten ήταν μια κάρτα η οποία έτρωγε συνεχώς abuse, άντερε συνεχώς κάρτες και συμφωνώ απόλυτα ότι μια κάρτα σαν αυτή δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Archfiend να μην είναι 30 αυτή τη στιγμή. Γιατί σε My Limited δεν θέλω καν να μιλήσω. Μαλήσως ήμασταν πάντα μόνοι μας σε αυτή τη ζωή, ρε μπρο. Μια ζωή ολομόναχη, ρε μαλάκα. Where we still here. Out of banlist. Η κάρτα που δεν ζήτησε κανείς, μα κανείς, να φύγει από την banlist. Πραγματικά, who did this? Who mans this? Η γνωστή problem κάρτα, ο Firewall Dragon, επέστρεψε. Επέστρεψε όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι έχετε διαβάσει το errata αυτής της κάρτας, αλλά... Αλλά ρε Konami, όσο αναφορά το unban του Firewall Dragon, έχω ένα παράπονο ρε φίλε. Όταν είχατε βγάλει από την banlist τον Makura, αν θυμάστε το Σεπτέμβριο το περσινό, ήταν επειδή έφαγε εράτα, ωραία. Αλλά η Konami, ευτυχώς για μας, είχε αποφασίσει για λίγες μέρες το Makura να μην αλλάξει επισήμως το εράτα και να μείνει με το παλιό το effect που ήταν, ξέρω εγώ, Giga Broken. Γιατί δεν έγινε με το Firewall, ρωτάω. Γιατί να μην μπορώ να παίξω FTK για μια εβδομάδα, ρε μαλάκα. Μια εβδομάδα ζητάω. Κυριολεκτικά να το δούμε να τρολάρει σε ένα LCS. And that's it. Μετά κάτω να κάνει special summon ένα Cyber από χέρι και να κάνει bounce και τα αρχίδια μου κουνιούνται, ξέρω εγώ. Μια εβδομάδα για να παίξουμε FTK, please. Γιατί δεν το κάνατε αυτό, ρε Konami. Επίσης,
αποφασίσανε να γυρίσουν τον Buster Lock. Γιατί? Γιατί χίλιες φορές να μην έτρωγε ban ο Carrier και τον Buster Lock να μείνε ban. Φάση δεν παίζει καν στο Buster Blader deck για το οποίο υποτίθεται έχει φτιαχτεί. Ειλικρινά, το ban του Union Carrier και το unban του Dragon Buster of Destruction, in my opinion, δεν χρειαζόταν καν να γίνει. Δηλαδή, το Union Carrier έτσι κι αλλιώς είναι κάρτα που κάνει enable διάφορα plays σε διάφορα decks και δεν είναι banworthy, guys. Sorry, αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να με πείσει ότι το Union Carrier είναι banworthy. Αλλά δεν ξέρω, it's just me. Τα υπόλοιπα της banlist δεν είναι ιδιαίτερα relevant. Bardis πάλι έναν θα παίξουμε στα PK. True Drake, Dragon Slayers και Ice Barriers είναι ακόμα trash, δεν θα είναι καθόλου relevant. Και το Rank Up Magic Chaos Force, όπως το Μπούτσο λέγεται, δεν ξέρω καν τι κάνει, δεν με απασχολεί. Νομίζω απλά το πετάγανε και φέρνανε Zexal, άρα make sense το να βγει. Πούτσα μας. Αλλά ρε παιδιά, μήπως ξεχνάμε κάτι. We live in a society, isn't that right? Batman. Αχα, τα Dragon Link δεν φάγανε πάλι τίποτα. Οκ. Okay. Have you read Misk? Konami μάλλον δεν έχει διαβάσει Misk, somehow. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην έχεις διαβάσει Misk. Δηλαδή αυτό το meme είναι τόσο overused που έχει καταντήσει πλέον κουραστικό. Δηλαδή... Α, μην τολμήσετε να με αφήσετε ελεύθερο. Θα σας κάνω τα χαμνά κοιμά. Α ναι, επίσης ο Electromite είναι ακόμα μπαν και κάποιος έμεινε άσχημα. Τρίφ, αγόρασα έναν Electromite American First συλλογής και ακόμα δεν μου έρθει. Το νέο format πάντως φαίνεται να είναι αρκετά fun, φαίνεται να είναι αρκετά versatile, μπορείς να παίξεις διάφορα decks, τα οποία προφανώς πρέπει να περιλαμβάνουν ζώδια εκτοκμάτικα, Eldritch, Invoked, και somehow τίποτα από όλα αυτά τα τέσσερα πράγματα που είπα δεν έφαγε hit. Okay. I guess. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, stay tuned γιατί έρχονται κι άλλα, πάρα πολλά, αυτό το καιρό. Σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα θα ανεβάσω ένα Q&A, οπότε πηγαίνετε στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα πριν από αυτό για να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Και μέχρι την επόμενη φορά, this is Vas Gaming, signing out.